Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr, βρισκόμαστε στο Xbox Arena Festival, το δεύτερο που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε στο Gazi Music Hall και είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει όλες αυτές οι εταιρείες και να πούμε ότι αυτό το event είναι powered by public. Ας περάσουμε να δούμε λοιπόν μέσα κονσόλες, παιχνίδια, διαγωνισμούς, παρουσιάσεις, τα πάντα. Πάνος Μουζουράκης στο Xbox Arena Festival Volume 2. Ναι, Χριστιανά μου, πες μου ό,τι θέλεις. Πώς σου φαίνεται το Xbox Arena Festival? Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι και ο χώρος και το στήσιμο και ο ήχος που έχουν φτιάξει μέσα και η δράση που έχουν κάνει και το συναντάς κόσμο που έχετε κοινά ενδιαφέροντα είναι πάρα πολύ όμορφο. Τον κόσμο πώς τον βλέπεις, τον βλέπεις θερμό για αυτό που γίνεται? Ναι, και μου αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν και γυναίκες εδώ. Δηλαδή, κατάλαβα, γιατί πίστευα ότι το gaming ήταν κάτι το οποίο αφορά κυρίως τους άντρες. Ήταν ψέματα όλα αυτά τα στερεότυπα που είχα μέσα στο κεφάλι μου. Ωραία. Δεν μπορείς να βρεις μια γυναίκα με την οποία να κάθεται να παίζεται ένα διπλό παιχνιδάκι, έτσι. Εντάξει, όχι FIFA, γιατί να της αρέσει και μπάλα και games παραπάει. Εσύ πάει FIFA. Πολύ. Κάτι λίγα, δεν μου αρέσει πολύ. Εγώ προτιμώ τα shooters. Κοίτα, και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι των ομαδικών παιχνιδιών. Είμαι πιο πολύ online, ας πούμε, να παίζουμε. Να φτάνουν στη μόδα. Μαζί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Δίπλα μου έχω τον Γιώργο Βαζέο, υπεύθυνο του Xbox στην Ελλάδα. Γιώργο, σε πρώτη φάση, πώς φαίνεται η απήχηση του κόσμου? Σε συνέχεια του περσινού event πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος είπαμε να το ξανακάνουμε και από ό,τι βλέπεις πάει πολύ καλά. Είναι η δεύτερη μέρα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε γύρω στους 5.000 κόσμου. Είδαμε και το S. Πόσο φαίνεται σαν ανταπόκριση του κόσμου στην κονσόλα? Το S πήγε εξαιρετικά καλά, όχι μόνο παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην Αμερική ήταν για μήνες σερή νούμερο ένα κονσόλα και στην Ελλάδα οι πωλήσεις μας έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί όσον αφορά την κονσόλα. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι για τον χρόνο που περιμένουμε, μάλλον για φέτος, και περιμένουμε το αγαπημένο μας Scorpio. Τι περιμένουμε από το Scorpio για να δούμε? Scorpio περιμένουμε την ταχύτερη κονσόλα που έχει βγει ποτέ, η οποία θα μπορεί να παίζει αληθινό 4K και όχι upscale. Αυτό μπορούμε να πούμε προς το παρόν. Υπομονή μέχρι την E3, μέχρι τον Ιούνιο. Τι γίνεται έτσι με περισσότερα exclusives με τα λοιπά, σε αυτό βλέπεις να γίνεται κάποια κίνηση? Θα γίνει, ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, αλλά νομίζω πάλι στην E3, γιατί όλες οι ανακοινώσεις θα γίνουν εκεί πέρα, θα έχουμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα νέα. Φέτος η Microsoft πάντα άνοιγε το χώρο πρώτη, αλλά φέτος πάει Κυριακή. Γιατί λες άραγε? Χωρίς να έχω κάποια ενημέρωση, θεωρώ ότι θα γίνει λόγω Scorpio, για να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να παίξει με την κονσόλα. Αυτό βέβαια είναι προσωπική άποψη, δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, αλλά αλλιώς δεν θα είχαμε λόγο να αλλάξουμε. Και μία τελευταία ερωτησούλα. Πέρσι το καλοκαίρι βγήκε η Sony με το Pro και έτσι εξήγησε κάποιες ορολογίες στον κόσμο για το ότι είναι το HDR, το 4K. Θεωρείς ότι η Microsoft, από τη στιγμή που ο κόσμος είναι ήδη ψηλιασμένος με το ότι παίζουν, θα έχει πιο εύκολο έργο να πλασάρει την κονσόλα? Ναι, γιατί το 4K είναι μια τεχνολογία που πλέον υπάρχει παντού, όλες τις τηλεοράσεις είναι 4K, οπότε αυτό που χρειάζεται είναι κάτι να μπορεί να παίξει και περιεχόμενο φυσικά. Εμείς θα έχουμε το Scorpio καθώς και περιεχόμενο για να παίξει ο κόσμος από την αρχή. Θα δούμε τρίτο Xbox Arena Festival? Ναι, θα δούμε τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται να το ξανακάνουμε. Αφού πάει πολύ καλά και το θέλει ο κόσμος, γιατί όχι. Επίσης μεγάλο κομμάτι του event είναι και τα τουρνουά τα οποία διεξάγονται σε Xbox One και Xbox One S. Συγκεκριμένα έχουμε FIFA, NBA, Call of Duty Infinite Warfare, Overwatch, Halo, Halo Wars 2 και Gears of War φυσικά. Omen είναι gaming σειρά της HP. Έχουμε στην ουσία πάνω στο τραπέζι δύο λάπτοπ, ένα 15άρι, ένα 17άρι. Βγαίνουμε κάτω σε γραφικών Virtual Reality Ready. Επίσης έχουμε και ένα desktop με την R9-480 και το μεγάλο μας μηχάνημα, το Omen X, στο οποίο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, παίζουν και virtual reality. Το Omen X είναι στην ουσία η elite του desktop. Έχουμε i7 επεξεργαστή υδρόψυκτο, κάθε γραφικών GTX 1080 και 32 RAM για να μην κολλάμε πουθενά και να πετάει το μηχάνημα. Το μόνο που δεν κάνει είναι να πετάει ακόμα. Επίσης
επίσης δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από αυτό το event και η Razer, η οποία βρίσκεται εδώ για να μας δείξει όλα τα τελευταία πληκτρολογία της, reviews τα οποία μπορείτε να βρείτε στο YouTube channel μας. Επίσης είναι και η Turtle Beach με τα headset της, τα οποία βρίσκονται και σε όλα τα Xbox One S για το τουρνουά. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο Xbox Arena Festival Powered by Public που διεξήχθη 18 και 19 Μαρτίου στο Gazi Music Hall. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Gamer.gr όπου είχαμε και ειδική παρουσίαση με τον Παντελή. Ευχαριστούμε όλους όσους περάσατε να μας δείτε να μιλήσουμε από κοντά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο event. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά!